Καλημέρα, καλημέρα Βασμού, καλά είσαι? Καλά, καλά, μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι, έχω προβλήματα εγώ. αυτά τα μικρά προβλήματα, ναι, είναι, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα. Όχι, έτσι. Έχω και αυτό, τα θεωρώ από τα μεγαλύτερα. Με συγχωρείς, αλλά τα θεωρώ από τα μεγαλύτερα. Ήμουνα στα μέρη μας χθες το βράδυ, χθες τη μέρα που μιλήσαμε κιόλας μαζί. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα, γι' αυτό και μιλάμε σήμερα, γιατί τα είπαμε και χθες. Αλλά έκανα μια μικρή διαδρομή από την Κατερίνη μέσω του παλιού δρόμου προς το Μακρύγιαλο, ξέρω εγώ. Και εκεί πέρα βλέπω δύο καινούργιες πινακίδες της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καφέ, ωραίες, τροφαντές, καλοβαλμένες και καλοβαμμένες. Προς αρχαιολογικό χώρο της Πίδνας, 2 χιλιόμετρα. Μπα, λέω, σώπα. Κάτι θα έχει αλλάξει, ρε παιδάκι μου. Βλέπω καινούργιες πινακίδες. Στρίβω λοιπόν μέσα. Πάω. Πέφτω σε ένα τοίχο. Δεν ξανασυναντώ άλλη πινακίδα. Ξαναγυρνάω πίσω, βλέπω μια πινακίδα γυμναστήριο, λέει στάδιο. Λέω, πω πω, τι σημαντικά πράγματα είναι αυτά που διαφημίζονται εδώ. Από εκεί εκκλησία, από εδώ τόνα, από εδώ μηχανήμα. Ρε παιδιά, πού είναι αρχαιολογικός χώρος? Ρε παιδιά, πού είναι η αρχαία Πίδνα? Ρε παιδιά, πού είναι όλα αυτά? Δεν υπήρχε άλλη πινακίδα. Να πάει να δείξει στους Έλληνες, στον τουρίστα, στον ενδιαφερόμενο, στον διερχόμενο, στον απλό άνθρωπο φιλίστορα, να τον κατευθύνει να δει που είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση και σε σημασία νεολιθικούς οικισμούς της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Ένας χώρος ο οποίος έχει έκταση τουλάχιστον 500 στρέμματα, αρχαιολογικός χώρος, μιλάμε νεολιθική εποχή, μιλάμε 7-8 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, έτσι, 500 στρέμματα τουλάχιστον, εκ των οποίων έχουν όχι ανασκαφεί, ερευνηθεί επιφανειακά 60. Δηλαδή μιλάμε από τα 500 και έχουμε ψάξει πάνω-πάνω, κοσκινήσει 60. Καταλαβαίνετε πόσα είναι θαμμένα. Και είναι ένας χώρος ο οποίος έχει δώσει εκπληκτικά ευρήματα. Ίσως είναι ο μεγαλύτερος νεολιθικός οικισμός της Μακεδονίας μας, γιατί η Μακεδονία έχει κι άλλους νεολιθικούς οικισμούς πολύ σπουδαίους και πολύ μεγάλους, διότι προφανώς η Μακεδονία έχει ιστορία από τα παλαιολιθικά χρόνια, όχι τα νεολιθικά, αλλά τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο. Έναν χώρο ο οποίος έχει δώσει συγκεκριμένα νεολιθικά ειδόλια, πολύ συγκεκριμένα, τα οποία είναι και σχεδόν μοναδικά, με δύο ρόμβους ανάστροφους, ξέρω εγώ, τα οποία συνδέουν την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, τα παράλια της Ιωνίας μας, τα νησιά του Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και με τους ελληνικούς οικισμούς της Βαλκανικής, αυτούς που από ατολμία λένε οικισμός Βίντζα ή οικισμός Κουκουνάτη, οτιδήποτε άλλο στα Βαλκάνια, από ατολμία να το πουν ελληνικός ή θρακικός πολιτισμός, έτσι. Και αυτό δεν το βρίσκει κανένας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να πάει να το δει. Δηλαδή κάπου λέει υπάρχουν δύο πηγάδια σε ένα στεγασμένο χώρο, μα από 500 στρέμματα νεολιθικού οικισμού πάει κάποιος να δει δύο πηγάδια σε ένα στεγασμένο χώρο που δεν ανοίγει και ποτέ? Και μιλάμε για έναν χώρο και έναν χώρο ο οποίος δεν έδωσε μόνο την νεολιθική εποχή, αλλά και μέχρι τα πρόσφατα χρόνια και μέχρι τον 4ο αιώνα είχε ιστορία. Έπαιξε ρόλο και στην ιστορία της Ολυμπιάδος, γιατί κάπου εδώ πέρα έγινε η πολιορκία της Ολυμπιάδος, της μητρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λέω. Έτσι, έπαιξε ιστορία και στα Βυζαντινά χρόνια, αλλά εδώ κοιτάς το αρχαιότερο και το σημαντικότερο να διασώσεις, τη μοναδικότητά σου κοιτάς να διασώσεις. Εγώ θα έβαζα ένα τέτοιο τεράστιο ειδόλιο στην είσοδο της πόλης του Μακρύγιαλου, που πρέπει να μετονομαστεί σε Πίδνα, έτσι. Θα έβαζα ένα τεράστιο ειδόλιο τέτοιο στην Εθνική Οδό, να το βλέπει ο κόσμος να στρίβει. Θα έπρεπε όλα τα καταστήματα στην Πίδνα και στο Μακρύγιαλο να έχουν αυτό σαν βαζάκι πάνω στα τραπέζια τους, εκεί πέρα που τρώνε οι άνθρωποι στις ταβέρνες ή οτιδήποτε, για να βάζουν λουλουδάκια μέσα να τα βλέπει ο κόσμος. Θα έπρεπε αυτό το νεολιθικό ειδόλιο να είναι στα τραπεζομάντιλά τους επάνω, τα χάρτινα που ανοιγοκλίνουν εκεί πέρα αυτά τα πλαστικά και έχουν ό,τι αηδία θέλεις επάνω, εκτός από την τοπική τους ιστορία. Και θα έπρεπε αυτά τα ευρήματα να μου πει και κάποιος που είναι. Η Κατερίνη δεν έχει. Για αυτή την κατάσταση, εκτιμάς? Η Κατερίνη δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο. Γιατί δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο η Κατερίνη? Πού είναι αυτά τα ευρήματα?
Πού είναι αυτά τα ευρήματα να πάνε να αποκτήσει και η Κατερίνη ένα αρχαιολογικό μουσείο? Επιτέλους, θα κόψει κόσμο από το Δίον, θα κόψει κόσμο από τη Βεργίνα, όπου είναι πολλά τα συμφέροντα κλπ. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θα πάει στο Δίον ποτέ, το εμβληματικό Δίο ή την εμβληματική Βεργίνα, επειδή θα γίνει ένα μικρό μουσιάκι στο Μακρύγιαλο ή στην Κατερίνη να δει 10 τέτοια ωραία εκθέματα. Λοιπόν, επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό. Αυτά είναι θέματα Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα τοπικής εφορίας και στο τέλος έχει μερίδιο και ευθύνης και η τοπική κοινωνία. Δεν έχει ζητήσει κανένας επιτέλους από την Κατερίνη ή κάτοικος του Μακρύγιαλου ή κάτι να τα πει, ρε παιδιά, πού είναι τα δικά μας πράγματα εδώ πέρα. Αυτά τα κάνουν οι παππούδες μας. Εγώ έλεγα πριν, Γιώργο, ότι αν μη τι άλλο, το Φεστιβάλ Ολύμπου μέσα από τις πολιτιστικές του δραστηριότητες κάθε χρόνο ανοίγεται προς τα εκεί και πηγαίνει κόσμο στην αρχαία Πίδνα, στην συμπεριλαμβάνει δηλαδή στις εκδηλώσεις του προκειμένου να την αναδείξει ακόμα περισσότερο με ιστορικούς λόγους, περιπάτους και διάφορους τρόπους. Δηλαδή υπάρχουν φορείς που την σέβονται αυτή την ιδιαιτερότητα της Πίδνας. Προφανώς και ευτυχώς. Προφανώς και ευτυχώς, αλλά εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω για μια φορά το χρόνο, δεν μιλάω για δύο εκδρομές το χρόνο. Μιλάω για κάθε στιγμή που περνάει ο οποιοσδήποτε τουρίστας. Σταματάγανε και στρίβανε κάτι, ξέρετε, από αυτούς τους Ευρωπαίους με τα κάμπερ εκεί, τα μεγάλα τα αυτοκίνητα, και κοιτάγανε δεξιά να δουν πού θα πάνε. Γιατί αφού στρίψεις δεξιά για το Μακρύγιαλο, μετά δεν υπάρχει άλλη πινακίδα να σου υποδείξει που είναι το σημείο. Δεν μιλάω για τον τόπιο που ξέρει που είναι, το σύλλογο τον τοπικό. Μιλάω γιατί ήταν 2-3 άτομα εκεί πέρα, αυτοκίνητα εκεί πέρα που ρωτάγανε. Και εκνευρίστηκα δηλαδή. Και εκνευρίστηκα γιατί και τους είπα να πάνε να δουν τι όμως. Για πες μου να πάνε να δουν τι. Τι σπουδαίο, τι αναδειγμένο έχει εκείνη αυτή. Είναι αυτό το οποίο μας έλεγε, Γιώργο, ένας από τους σημαντικότερους καθηγητές αρχαιολογίας που διδάσκει δηλαδή στο Princeton, ο κύριος Χανιώτης, ότι υπάρχει ο αθηναϊκός, η αθηναϊκή σκέψη που επικεντρώνεται στα χρόνια του Περικλή και τελειώνει εκεί και τίποτα άλλο, ενώ όλο το υπόλοιπο φροντίζουμε να το ξεχάσουμε. Το οποίο φαίνεται και το πώς αντιμετωπίζουμε και τα δικά μας τα αρχαία, αυτά τα οποία βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο μετρό, στη στάση του μετρό, στη Βενιζέλου, είναι νομίζω η ίδια απάθεια σε εισαγωγικά η οποία οθεί κάποιους από τους ηθήνοντες να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες σίγουρα δεν σέβονται, δεν δείχνουν να σέβονται τον πολιτισμό μας. Θα ήθελα την επόμενη φορά που θα περάσουν, υπάρχουν πινακίδες, κατατοπιστικές, διαδρομές, χώρος να είναι ανοιχτός, ίσως κάποιο μικρό μουσιάκι με τα εκθέματα. Θα ήθελα οι ντόπιοι να έχουν αυτά τα εκθέματα παντού. Δηλαδή, πονάω. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι θαμμένος ο ελληνικός πολιτισμός και να αναδεικνύουν άλλοι εκτός Ελλάδας τον ελληνικό πολιτισμό που πήγαν Έλληνες και δημιούργησαν στα χωράφια τους, που τώρα αυτοί πατάνε, που φτάσανε σε αυτά τα χώματα 15.000 χρόνια μετά τον Έλληνα και τα αναδεικνύουν και καμαρώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια. Αυτό με πονάει, αυτό με πονάει. Έχεις δίκιο, Γιώργο Λεκάκη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες τον πόνο σου, τη θλίψη σου μαζί μας, και να ευχόμαστε να γίνει αφορμή αυτό για να αλλάξουν κάποιες λογικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα και στην εβδομάδα σου. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Λεκάκης μαζί μας, ο δημοσιογράφος. Τον βλέπετε στις εκπομπές που έχει εδώ στη Δίον τηλεόραση της Κεντρικής Μακεδονίας. Είπαμε μια περιπέτεια σε εισαγωγικά για το προς αναζήτηση της του χώρου της αρχαίας Πίδνας, του πάρα πολύ σημαντικού νεολιθικού χώρου που υπάρχει, καλύπτει περίπου 500 στρέμματα, όπως μας είπε, και έχουν αναδειχθεί μόλις τα 60.